Την Πέμπτη, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας εκφράστηκαν ανησυχίες για το ενδεχόμενο πρόκληση ηθικών ολιγοπολίου στον τομέα της υγείας μετά από θέμα που ενέγραψε το ΑΚΕΛ. Στο μικροσκόπιο είχε βρεθεί εξαγορά από συγκεκριμένο επενδυτικό ταμείο δύο ιδιωτικών νοσηλευτηρίων στην Λευκοσία, καθώς και εξαγορά μετοχών από τρίτο νοσηλευτήριο, επίσης στην πρωτεύουσα. Είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαίδης. Καλώς ορίσατε, κύριε Λουκαίδη. Καλώς σας βρήκα. Για να δούμε ακριβώς και αν οι καλεσμένοι σε αυτή τη συνεδρία διασκέδασαν τις όποιες ανησυχίες είχατε. Έτσι, μαζί μας διαδικτυακά, να τα επαναλάβουμε, είναι και ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ιδιωτών Γιατρών, ο Χάρης Αρμεύτης, και ο Ανώτερος Λειτουργός του ΟΑΗ, Άγγελος Τρόπης. Να δούμε στο τέλος της ημέρας πώς διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών. Αυτό είναι για όλους μας το τοποθετώ το αναγκαίο αποτέλεσμα. Ποιος ελέγχει, πώς και ποιους, κύριοι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ελάτε, κύριε Λουκαίδη, τι σας ανησυχεί? Αυτό για το οποίο ήδη αναφερθήκατε. Η προσφορά της ποιοτικότερης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης προς τους ασθενείς στη χαμηλότερη τιμή και κόστος για τον ΟΑΗ, γιατί εμείς οι ασθενείς είναι που, άρα οι πολίτες όλοι σε αυτή τη χώρα, οι δικαιούχοι δηλαδή στο ΓΕΣΥ είναι που πληρώνουμε, και την ίδια ώρα οι καλύτερες δυνατές συνθήκες και το καλύτερο δυνατό εργασιακό περιβάλλον για τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, το παραϊατρικό προσωπικό. Αυτά θεωρούμε ότι θα κινδυνεύσουν στο βαθμό που έχουμε συγκέντρωση ιδιοκτησίας σε ελάχιστους ή σε ένα ιδιοκτήτη νοσηλευτηρίο. Και δυστυχώς αυτό ήδη εξελίσσεται, γιατί στη Λευκοσία πλέον έχουμε τα δύο μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσηλευτήρια να είναι κάτω από την ίδια ιδιοκτησία του CVC Capital και ακόμα ένα που είναι ενταγμένα στο ΓΕΣΥ. Και ακόμα ένα ιδιωτικό νοσηλευτήριο, επίσης από τα μεγάλα που έχουμε στη Λευκοσία, που δεν είναι ενταγμένο στο ΓΕΣΥ, να περνά στην ιδιοκτησία κατά το ίμιση του CVC Capital, με βάση τα όσα μας ανέφερε η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού που έδωσε στην συνεδρία η Επιτροπή στην αυτή το πράσινο αυτή φως, έδωσαν ότι αυτή είναι η καθηγή να μπορεί να ελέγχουν αν προκύπτουν τέτοια ζητήματα. Δεν ήταν μονάχα σε θέση να μας δώσει την πλήρη τεκμηρίωση της απόφασης, γιατί δεν παραβιάζονται οι αρχές του ανταγωνισμού. Εμείς βλέπουμε ήδη μια υπερσυγκέντρωση από την οποία ανησυχούμε. Οι ανησυχίες δε που έχουμε εκφράσει θα έχετε δει ότι είναι οι ίδιες, οι ανάλογες που έχει εκφράσει με έγγραφη επιστολή του, με γραπτή επιστολή του, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, αλλά δεν ληφθήκαν υπόψη. Ναι. Γιατί μιλάμε ήδη για δύο συστημικά. Θεωρώ ότι και το American Heart είναι συστημικό, είναι από τα μεγάλα. Μιλάμε για αυτά που είναι στο ΓΕΣΥ συστημικά. Τα ιδιωτικά, το Αρετέιο και το Απολλώνιο, μπαίνει και ένα τρίτο πλέον και όπως σωστά αναφέρεται και στην επιστολή του ΟΑΗ και αυτό αναδείχθηκε επίσης στη συνεδρία, έχουμε κλίνες και κλίνες. Δηλαδή δεν αρκεί να μετρά κάποιος τον αριθμό των κλινών στο σύνολο, αλλά να λαμβάνει υπόψη μου σε ποιες κλίνες αναφερόμαστε. Αν έχουμε, ξέρω εγώ, 100-200 κλίνες σε μευτικές κλινικές, είναι ένα πράγμα. Αν έχουμε, ξέρω εγώ, ένα αριθμό κλινών, πόσες έχουμε στην Αρροδαφνούσα, που κάνουν εξαιρετική δουλειά, για να μην παρεξηγηθώ δηλαδή. Αναφερόμαστε σε εξειδικευμένου είδους υπηρεσίες, αλλά αναφερόμαστε σε συγκεκριμένες ειδικότητες, εξειδικευμένες υπηρεσίες. Μπορεί ο ένας ιδιοκτήτης να ελέγχει, ξέρω εγώ, το 80% των υπηρεσιών, αυτών των εξειδικευμένων υπηρεσιών, έστω και αν σε επίπεδο κλινών κατέχει μόνο το 20%. Αν το δεις στην επαρχία ή στο σύνολο της Κύπρου. Αυτό όμως πώς, αν θέλετε, τι είναι αυτό που ανησυχεί? Γιατί είτε ένας ιδιοκτήτης είναι μια ομπρέλα, αν θέλετε, είτε πολύ σε κάθε νοσηλευτήριο. Αυτό που θα θέλει είναι η ποιοτική παροχή υπηρεσιών, έτσι ώστε να έχει επαναλαμβανόμενους ασθενείς, αν θέλετε. Άρα αυτό που ανησυχεί είναι τι, σε σχέση με τον ΟΑΗ, στον έλεγχο ή στα εργασιακά ή στον τρόπο που προσπαθώ να αντιληφθώ. Ίσως να μας βοηθήσει και ο κύριος Αρμεύτης, ο γιατρός. Ο κύριος Αρμεύτη νομίζω δεν θα σας βοηθήσει σε αυτό το ερώτημα, θα σας πει διαφορετικές, αντίθετες απόψεις. Αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον αυτό έκανε στην Επιτροπή. Και το θέμα των ακτινοδιαγνωστικών κέντρων που και εκείνοι λένε οι μικρότεροι θέλουν να μας κλείσουν ο ΑΗ, να βάλει τους μεγαλύτερους που έχουν πιο υπερσύγχρονα, είναι και εκείνα από διάφορα ταμεία και είναι όλα αυτά. Ενδιαφέρει αυτό που ενδιαφέρει, κύριε Αρμεύτη, θα επανέλθω σε εσάς. Συζήτηση κάνουμε, μπορεί ο καθένας να παίρνει, αν θέλετε, σκητάλη. Κύριε Αρμεύτη, αυτό που θέλουμε να δούμε είναι ακριβώς
τα συν και τα πλην του να θέλει κάποιος να επενδύει σε περισσότερα από ένα νοσηλευτήρια, έτσι, που αυτό αποσκοπεί. Επειδή λειτουργούν καλύτερα τα πράγματα να είναι κάτω από μια ομπρέλα, επειδή τι. Να το δούμε έτσι για να δούμε μετά τι μπορεί να, τι μπορεί να παράσχει αυτή η ομπρέλα νοσηλευτήριο στον ασθενή. Καταρχήν να πούμε ότι τα συγκεκριμένα νοσηλευτήρια είναι εδώ και χρόνια ναι. στο σύστημα. Ναι. Και αν μιλήσουμε και με τους αριθμούς, μιλούμε για και τα δύο νοσηλευτήρια στη Λευκοσία έχουν ενταχθεί 171 κλίνες. Ναι. Την ίδια ώρα η Λευκοσία έχει γύρω στις 1.000 κλίνες, περίπου οι μισές, το 50% είναι στο νοκηπή, άρα δεν υπάρχει θέμα αριθμού κλίνων. Και πέρσι στη Λεμεσό έχει ενταχθεί άλλο ιδιωτικό νοσηλευτήριο ναι. από άλλο επενδυτή με 178 κλίνες. Άρα και μόνο αυτοί οι αριθμοί αποδεικνύουν ότι η στόχευση στο συγκεκριμένο δύο νοσηλευτήρια, θέλετε, που είναι εδώ και χρόνια μέσα, που θυμηθήκαμε τώρα να πούμε ότι υπάρχει θέμα, κατά την ταπεινή μου άποψη δεν υπάρχει θέμα. Τώρα, το American, μιλάμε για δραστηριότητα εκτός ΓΕΣΥ που δεν έχει να κάνει απολύτως τίποτα με τις δραστηριότητες του ΓΕΣΥ. Ναι. Και το δεύτερο και βασικό είναι ότι ο νόμος του ΓΕΣΥ καθιστά τον ΟΑΗ ως τον μοναδικό οργανισμό. Είναι ένα μονοπωλιακό σύστημα υγείας ναι. που αποφασίζει την κατανομή του προϋπολογισμού του βάσει των εισφορών των πολιτών και κάνει συμφωνίες με τους παρόχους. Εμείς έχουμε προειδοποιήσει εδώ και χρόνια ότι το να ανοίξουμε την πόρτα όπως έχει γίνει και να μπαίνουν διάφοροι πάροχοι, να μπαίνουν νοσηλευτήρια. Να σας πω ότι υπάρχει και σε κρεμότητα ακόμα 1.500 κλίνες σε αδειοδότηση. Έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των γιατρών. Έχουν μπει φαρμακεία, διαγνωστικά κέντρα χωρίς έλεγχο, ενώ στον αριθμό τους. Η Κύπρος έχει πληθυσμό 1 εκατομμύριο και αν είχαμε σχεδιάσει σωστά το σύστημα θα κάναμε το λεγόμενο capacity planning από την αρχή, να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές μας ανάγκες για να μπορούμε να κρατούμε και τις τιμές μονάδος σε μια σταθερότητα για να μπορούν να είναι βιώσιμοι όσοι συμμετέχουν. Και θεωρώ ότι καταληκτικά ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή για δύο νοσηλευτήρια που έχουν μπει από την αρχή του συστήματος τώρα και μόνο το γεγονός ότι μπαίνει, ότι αυτός ο όμιλος βάζει υπό τη σκέπη του και το ιδιωτικό κομμάτι, το οποίο όπως έχει ψηφίσει η Βουλή, είναι ένας νόμος ο οποίος δεν μπορεί το ιδιωτικό κομμάτι να επηρεάσει καθόλου το ΓΕΣΥ. Είναι δύο ανεξάρτητα. Ναι. Αυτό που είπατε, γιατρέ, όμως, σε σχέση με το ακριβώς το πώς στην αρχή επιχειρήθηκε να έρθουν μέσα οι παροχοί στο σύστημα αυτό, άνοιξαν οι καγκελόπορτες. Και κλείνοντας αυτές οι καγκελόπορτες, στο ενδιάμεσο είναι πολλές οι τρύπες και φεύγουν διάφορα. Όπως καλή ώρα, κύριε Τρόπη, έρχομαι σε εσάς και στο ρόλο του ΟΑΗ. Όλες αυτές οι καταχρήσεις που προκύπτουν, έτσι, πόσα διαπιστώνετε κι εσείς, πόσα claims γίνονται που δεν είναι, δηλώνουν μια εγχείρηση, τελικά είναι μια άλλη εγχείρηση ή δεν κάνουν. Πόσες φορές αναδείξαμε αυτό το ζήτημα σήμερα στον Φιλελεύθερο, διαβάζω ότι κόψατε 65.000 αιτήσεις για αποζημίωση σε 8 μήνες το 2024. Αυτά είναι που ανησυχούν εν τέλει σε σχέση με το είτε είναι ένας ο πάροχος, είτε είναι δύο, αν θέλετε, αν είναι μια ομπρέλα, αν είναι φαντ, αν είναι, ξέρω εγώ, ένας ιδιοκτήτης κλινικής. Είναι μετά ο τρόπος που γίνονται οι έλεγχοι από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας σε αυτό που ενδιαφέρει εμάς. Έτσι, και να είναι ποιοτικές οι υπηρεσίες που μας παρέχονται και να είναι βιώσιμο το σύστημα. Άρα, εσάς σας ανησυχεί κάτι συγκεκριμένο, ή θεωρείτε όμως ότι αν έχουμε 2, 3, 4 νοσηλευτήρια αύριο και σε άλλες επαρχίες μαζί, θα είναι πιο εύκολο να γίνονται καταχρήσεις ή να σκεπάζουμε κάποια πράγματα? Το ένα θέμα, κυρία Σάβα, είναι ανεξάρτητο από το άλλο. Ναι. Άλλο καταχρήσεις, ναι. άλλο. Ναι, σίγουρα. Απλά επειδή οι καταχρήσεις γίνονται μέσα στα νοσηλευτήρια. Αυτό θέλω να πω, ναι. Ναι. Το θέμα των καταχρήσεων είναι ένα διαχρονικό θέμα. Συμβαίνει σε όλα τα συστήματα υγείας και τα μέτρα που λαμβάνει ο οργανισμός σε αυτό το κομμάτι, κάποια έχετε αναφέρει, είναι κάτι το οποίο αυστηροποιείται συνεχώς. Πρέπει να αυστηροποιείται συνεχώς. Είναι όμως κάτι που γίνεται σε έναν παράλληλο επίπεδο. Το θέμα που συζητούμε σήμερα όμως έχει να κάνει με τον κίνδυνο, τον οποίο, όπως ανέφερε ο κ. Λουκαΐδης, με επιστολή μας έχουμε αναδείξει προς την. Ναι, εξηγήστε μας τον κίνδυνο αυτό, πώς το βλέπετε εσείς. Θα το εξηγήσουμε.
για το ΓΕΣΥ ή οποιοδήποτε σύστημα υγείας. Και ιδιαίτερα για τον οργανισμό, ο οποίος είναι ουσιαστικά ο αγοραστής υπηρεσιών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να λειτουργεί σε ψηλών επίπεδων ένας υγιής ανταγωνισμός, ο οποίος είναι αυτός που διασφαλίζει από τη μια ότι ο οργανισμός έχει διαπραγματευτική δύναμη, διότι όταν πηγαίνει να διαπραγματευτεί με τον ιδιωτικό τομέα κυρίως, πρέπει να έχει διαπραγματευτική δύναμη. Συνεπώς, όταν υπάρχει ανταγωνισμός, αυτή η διαπραγματευτική δύναμη μεγιστοποιείται. Και από την άλλη, ο ανταγωνισμός αυτός είναι αυτός ο οποίος θα οδηγήσει στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών. Συνεπώς, εμείς το τι κάνουμε, δεν είναι να πούμε ότι σήμερα έχουμε φτάσει σε σημείο όπου δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Παρόλα αυτά όμως, είμαστε υποχρεωμένοι να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου. Πρέπει να πούμε τον προβληματισμό μας ότι είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί. Αν δηλαδή στην εξέλιξή του αυτό το φαινόμενο οδηγήσει σε έναν ή δύο φαντς να ελέγχουν τα πέντε συστημικά ιδιωτικά νοσηλευτήρια που διαθέτει το σύστημα, διότι είναι για τέτοιον αριθμό που μιλούμε, πέντε, τα δύο ήδη βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα ενός φαντ. Εάν αυτό συνεχίσει, αναπόφευκτα, η διαπραγματευτική δύναμη του οργανισμού και κατ' επέκταση, μάλλον ο ανταγωνισμός και κατ' επέκταση η διαπραγματευτική δύναμη του οργανισμού θα αντιμετωπίσουν προβλήματα. Ναι. Το ίδιο πρόβλημα θα αντιμετωπίσετε και με την αυτονόμηση των νοσηλευτηρίων του ΟΚΙΠΗ. Διότι οι περισσότερες κλίνες είναι εκεί. Άρα υπάρχει το διαπραγματευτικό. Ακριβώς θα ερχόμουν και στο ρόλο που έχει να διαδραματίσει ο ΟΚΙΠΗ σε αυτό το σκηνικό. Από τη στιγμή που ο ΟΚΙΠΗ είναι αδιαφυσβήτητα ένας μεγάλος παίχτης στο σύστημα, οι όποιες θετικές εξελίξεις, αν θέλετε, έχουμε στο θέμα της αυτονόμησης και κατ' επέκταση στην ανταγωνιστικότητα του ΟΚΙΠΗ, είναι κάτι το οποίο θα δράσει θετικά στο ΓΕΣΥ, δηλαδή στον ανταγωνισμό, στην αβάθμιση των υπηρεσιών. Άρα μπορούμε να πούμε, κύριε Τρόπη, ότι αυτό που έδωσε και πράσινο φως η ΕΠΑ είναι γιατί είναι αυτά τα δεδομένα σήμερα. Αύριο μεθαύριο, αν υπάρξουν περισσότερα αιτήματα κλπ., μπορεί να μην εγκριθούν, διότι τώρα έτσι έχει κατάσταση. Ακριβώς, κύριε Σάβα, να πούμε ότι σήμερα το έναν νοσηλευτήριο είναι στον ιδιωτικό, παραμένει εκτός ΓΕΣΥ. Ναι. Διερωτήθηκαν κάποιος τι θα γίνει αν αύριο σαν συστημικό νοσοκομείο που ενδεχομένως να είναι με βάση την κατηγοριοποίηση του οργανισμού θέλει να ενταχθεί και αυτό στο σύστημα. Θα έχουμε δηλαδή τρία από τα οχτώ συστημικά νοσηλευτήρια του ΓΕΣΥ κάτω από την ομπρέλα ενός και μόνο ταμείου. Ναι, αλλά όπως ρωτάστε, κύριε Τρόπη, στον ΟΑΗ, μιλάτε από θέση έτσι, του αδύναμου παίχτη. Δεν είναι εσείς που καθορίζετε τις μονάδες κλπ. Σχέτως του πόσο ενωμένα είναι, αν ενώνονται νοσηλευτήρια, να μπορείτε να πείτε ότι αυτές είναι οι υπηρεσίες, έτσι λειτουργούμε, αυτά είναι τα κριτήρια, η ποιότητα, τα εξετάζουμε ως διαφορετικά γεωγραφικά, κλινικές κλπ. Και αυτά σας δίνουμε. Κυρία Σάβα, ευτυχώς ο νόμος που έχουμε ακριβώς καθιστά τον οργανισμό στη θέση να είναι ένα μονοψώνιο στην ουσία. Ναι. Αυτή η δύναμη όμως δεν πρέπει να διαπρωθεί μέσα από το να καταλήξουν τα συστημικά νοσηλευτήρια του ιδιωτικού τομέα κάτω από την ομπρέλα ενός ή δύο επενδυτικών ταμείων. Είναι σημαντικό να αυτή η διαπραγματευτική δύναμη να διατηρηθεί, διότι ακριβώς λειτουργεί προς όφελος των ασθενών. Μάλιστα. Δηλαδή, όταν ο οργανισμός χρειάζεται να αγοράζει υπηρεσίες και ιδιαίτερα τις εξειδικευμένες υπηρεσίες, είναι γεγονός ότι το να βλέπουμε αποκλειστικά και μόνο το ποσοστό των κλινών που διαθέτει οποιοδήποτε ταμείο, χωρίς να βλέπουμε αν αυτές οι κλίνες που διαθέτει είναι η πλειονότητα, για παράδειγμα, των εξειδικευμένων περιστατικών που διενεργούνται στο σύστημα, είναι σαν να παραγνωρίζουμε ότι όταν θα πάει ο οργανισμός να αγοράσει υπηρεσίες από αυτόν τον επενδυτικό ταμείο, θα έχει να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα. Κατανοητό, κύριε Τρόπη. Έχει πολύ σημασία. Κύριε Λουκαίδη, τώρα το εξετάσατε αυτό. Λέχθησαν όσα λέχθησαν, όσα αναβεβαίωσαν. Θα παρακολουθείτε τώρα ποιο είναι το επόμενο. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό το ζήτημα, έτσι σχολιάζοντας και λίγο αυτά που έχουν ληχθεί, δεν το θυμηθήκαμε τώρα. Να. Από την ώρα που ενημερωθήκαμε και είχαμε πληροφόρηση ότι
επιχειρεί το η εξαγορά και δεύτερου ιδιωτικού νοσηλευτηρίου ενταγμένου στο ΓΕΣΥ από το συγκεκριμένο ταμείο. Είχαμε γράψει το θέμα προδιετίας και το είχαμε συζητήσει και είχαμε προειδοποιήσει και δεν έχω καμιά δυσκολία. Yeah. Ασκήσαμε πίεση προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γιατί από τότε είχαν ξεκινήσει οι φόβοι μας, οι αυτονόητοι κατ' εμάς φόβοι μας για κινδύνους που δημιουργούνται σε σχέση με το σύστημα υγείας. Δεύτερο, θα συμφωνήσω πλήρως με τον κύριο Αρμεύτη, πλήρως, απόλυτα, σε σχέση με την ανάγκη για capacity planning. Φωνάζουμε, έχει χρόνια. Είναι από τα ζητήματα εκείνα για τα οποία ασκούμε έντονη κριτική. Δυστυχώς, μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουμε αποτέλεσμα. Ασήκονται σε ευθύνες της προηγούμενης κυβέρνησης, σοβαρές και της νυν κυβέρνησης. Πέρασαν πάνω από 1,5 χρόνο, σκοντεύουν τα 2 χρόνια τώρα και δεν έχουμε. Και είναι απαραίτητο, γιατί ακούστε τώρα, άμα έχουμε υπερβολική προσφορά, για να πάμε στις. Δυστυχώς, μιλάμε για έννοιες προσφοράς και ζήτησης εμπορευματοποίησης του χώρου της υγείας. Άμα έχεις υπερβολική προσφορά, θα επιχειρήσεις να δημιουργήσεις τεχνητή ζήτηση. Να. Και αυτό ήδη το έχουμε σε κάποιες των περιπτώσεων. Και εδώ είναι που ένα μέρος των καταχρήσεων στις οποίες αναφερθήκατε, θεωρώ ότι αφορούν και αυτό το ζήτημα. Και θα αυξηθούν και θα ενταθούν οι καταχρήσεις που θα έχουν ως αιτία τούτη την πραγματικότητα. Υπερβολική προσφορά, αχρίαστη, άρα μίζες, παραπεμπτικά αχρίαστα, ώστε να δημιουργηθεί τεχνητή ζήτηση. Από εκεί και πέρα, επιτρέψτε μου να πω, δεν λέμε κάτι που είναι, ξέρω εγώ, πρωτοφανές. Όπου δεν λειτουργούν υγιείς συνθήκες ανταγωνισμού, αγαπητή μου Κατία, σε όποιο τομέα της οικονομίας, πόσο μάλλον σε αυτόν τον πολύ ευαίσθητο τομέα της υγείας, όπου έχεις ολιγοπωλιακές ή μονοπωλιακές καταστάσεις, το αποτέλεσμα είναι να πλήττεται και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων και το κόστος να ανεβαίνει. Βάλιστα. Αυτό είναι το αυτονόητο που συμβαίνει. Ούτως ή άλλως, αυτό είναι να δώσει την έγκριση η ΕΠΑ και μετά είναι να ελέγξει μετά αν έχουμε τέτοιες συνθήκες. Ακούστε με λίγο. Ναι, πρέπει να κλείσουμε όμως, γιατί περιμένει και ο διαπραγματευτής. Είναι σημαντικό να το πούμε και αυτό. Πολύ σημαντικό. Εκτός από ανάφερε ο κύριος Τρόπης που είναι σημαντικά, εμείς θεωρούμε ότι αυτό που έχει γίνει με το ιδιωτικό νοσηλευτήριο εκτός ΓΕΣΥ είναι παράνομο. Ναι. Συγκρούεται με τον νόμο που αφορά στο ΓΕΣΥ και στη σύσταση του ΟΑΗ. Στην αρμόδια επιτροπή δεν αυτό. Μπορεί ένας ιδιοκτήτης να έχει μισό νοσοκομείο εντός ΓΕΣΥ και μισό εκτός ΓΕΣΥ και θεωρούμε στην ίδια λογική δεν μπορεί να έχει νοσηλευτήρια εντός ΓΕΣΥ και εκτός ΓΕΣΥ. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι. Κύριε Αρμεύτη, θα πρέπει να σας διακόψω. Κύριε Αρμεύτη, παρακαλώ, ένα σχόλιο σε αυτά να που λένε. Γιατί να σας απλά έτσι εντάχει ότι το American παραμένει ιδιωτικό νοσηλευτήριο εκτός ΓΕΣΥ και το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί κάποτε, πώς είναι ο ΚΙΠΗ με 1.500 κλίνες, το οποίο δεν μπορεί να αυτονομηθεί. Και σας μιλώ ότι είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα η αυτονόμηση και συνεχίζει. Ο ΚΙΠΗ και τα δημόσια νοσηλευτήρια να λαμβάνουν επιπρόσθετη κρατική χορηγία, αν αυτό ανατρέπει την οποιαδήποτε έννοια θεμητού ανταγωνισμού. Εκεί είναι το πρόβλημα και νομίζω ας μην προσπαθούμε να δούμε κάτι εκτός από την ουσία του προβλήματος. Μάλιστα. Και αν είναι όμως δεν είναι κερδοσκοπικός οργανισμός το ΚΙΠΗ. Ναι. Αυτή θα είναι η ουσιαστική διαφορά. Όμως για να είναι και ποιοτικό. Αλλά συμφωνούμε ότι πρέπει να αναβαθμιστεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι να έχετε. Σας χαιρετώ. Επιστρέφουμε.